Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς τον. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Εκεί και αν πούμε για σκοταδισμό τώρα, να δεις τι θα ακούσουμε. Τι είπε ο Παπούλης. Δεν το έχουμε ξανακούσει αυτό. Ναι. Μετά το κήρυγμα σε χωριό της Κατερίνης, σύμφωνα με το Πιερία Social, ο ιερέας από Άμβωνος προχώρησε σε ένα παραλήρημα που όμοιό του δεν έχουμε ξανακούσει. Για όσους κατοίκους της περιοχής έχουν σκυλιά, λέει, τα οποία τα έχουν για φύλακες, για τα σπίτια τους, να μην ξαναπάνε στην εκκλησία, να μην πάρουν αντίδωρο, να ρίξουν φόλα στα σκυλιά τους. Και όλο αυτό γιατί, όπως είπε ο ιερέας στο κήρυγμα, ο Θεός είναι για να φυλάει τα σπίτια και όχι τα σκυλιά. Τώρα, ό,τι καταλαβαίνετε, τι τώρα και τα έχει βάλει και με τα σκυλάκια που είναι ο πιο πιστός φίλος του ανθρώπου από πάντα. Και όπως ήταν λογικό, αυτό προκάλεσε πολύ μεγάλη αντίδραση σε μερίδα των κατοίκων που βρίσκονταν στην εκκλησία. Δεν είπε μόνο όσοι έχετε σκυλιά φύλακες να μην έρχεστε, είπε να τα σκοτώσουνε. Να τους ρίξουν φόλα, δηλαδή έναν... Ακόμα χειρότερο. Βασανιστικό θάνατο που υφίστανται τα τετράποδα που... Και πληροφορίες λένε ότι έχει ενημερωθεί και ο Μητροπολίτης Κύτρους και Κατερίνης, ο Σεβασμιότατος Γεώργιος. Mm. Περιμένουμε να δούμε αν θα ληφθούν και κάποια μέτρα σε βάρος του ιερέα, αν θα κληθεί να απολογηθεί για όλο αυτό. Η αστυνομία που έχει φτιάξει η υπηρεσία σχετική τώρα με τα ζώα, πριν την προηγούμενη εβδομάδα αυτό ανακοινώθηκε με τον κύριο Θεοδωρικάκο, ότι έχουν φτιάξει ειδική υπηρεσία για τα ζώα. Υπάρχει και νομοθετικό πλαίσιο πια. Ναι, πολύ αυστηρό. Για την κακοποίηση των ζώων και ουσιαστικά εδώ, συγγνώμη... Προτροπή. Ακριβώς, συγγνώμη προς τον ιερέα, αλλά αυτό που έχει πει είναι άνω ποταμών. Συνιστά προτροπή προς όποιους πιστούς και υπάρχουν και κάποιοι πιστοί οι οποίοι τον λόγο του ιερέα τους. Το λόγο του παππούλου τους τον έχουν πιο πάνω και από το Ευαγγέλιο, μη σου πω. Εδώ όμως το πει στα πολύ καλά του, να λέει ρίξτε φω. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, τι πρεσβεύει ότι η εκκλησία μας, η θρησκεία μας λέει να βασανίζουμε ένα ζώο και να το οδηγούμε στο θάνατο. Για όσους δεν το ξέρουν, γιατί οι φόλες μέσα αυτό είναι πολύ βασανιστικό. Δηλητήριο και κομμάτια από γυαλί. Μα αυτό είναι τώρα κήρυγμα του Θεού. Σφαδάζει. Είναι το κήρυγμα του Θεού. Λοιπόν, θα τρελαθούμε τελείως, θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Και αν πάει ένα πιστό στο γείτονά του και που έχει το σκυλάκι του στην αυλή και πει αυτός είναι του διαβόλου άνθρωπος, δεν είναι με τον Πανάγαθο και πετάξει τη φόλα, είναι προτροπή. Δεν πάμε καθόλου καλά έτσι. Με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά δεν είναι καλά ο Παππούλης, το μυαλό του έχει πάει, είναι κάπου αλλού. Ενδεχομένως. Ναι, αλλά άμα δεν είναι καλά να κάνουν κάτι. Δηλαδή, τώρα αυτό δεν το λες, παιδιά. Δηλαδή, συγγνώμη, θα ξεχάσουμε και αυτά που λέει η θρησκεία μας. Από πότε λέει ο χριστιανισμός να σκοτώσεις? Το όποιο ζώο. Το όποιο. Ελπίζουμε ότι την όποια ψυχή να την αφαιρέσεις. Από πότε το λέει αυτό η θρησκεία μας? Ελπίζουμε ότι η Μητρόπολη θα παρέμβει και με δημόσια τοποθέτηση για να ενημερωθεί το πίμνιο του ιερέα. Να παρέμβει η Μητρόπολη να τους πει ότι θα αποδοκιμάζουμε με μεγάλη ένταση αυτού του είδους τις προτροπές. Και λέγεται ότι δεν είναι ο ιερέας του συγκεκριμένου χωριού, δεν ανήκει δηλαδή στην συγκεκριμένη ενορία. Πηγαίνει από άλλη ενορία για να βοηθήσει την περιοχή.